Λοιπόν, σήμερα θα δείξουμε την καινούργια φορητή μηχανή, η οποία λέγεται είναι της Wacaco και λέγεται Pipamoca. Φτιάχνει γαλλικό καφέ και είναι πάρα πολύ εύκολη στη χρήση. Την έχω ανοίξει. Έχει το σακουλάκι αυτό, το υφασμάτινο, και η κύρια συσκευή είναι αυτή. Αυτό είναι θερμός και αποτελείται από το καπάκι, σκούπ, αυτό είναι για να βάζουμε καφέ στο καλαθάκι, ένα βουτσάκι, το καλαθάκι του καφέ, και η κύρια συσκευή, η οποία αποτελείται από δύο κομμάτια, ο θάλαμος νερού, εδώ μέσα μπαίνει το νερό, και αυτό στο τέλος βγαίνει ο καφές, ο γαλλικός ας πούμε που έχουμε, και έχουμε ένα θερμό και τον παίρνουμε μαζί μας. Πάμε να δείξουμε λίγο πώς δουλεύει. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι κομμένος καφές, χοντρός, χοντροκομμένος, και βρασμένο βραστό νερό. Και πώς λειτουργεί, μισό λεπτό να φτιάξω την κάμερα. Λοιπόν, έχω εδώ κόψει ήδη καφέ έτοιμο, τον έκοψα πριν στο μήλο, είναι χοντρός, είναι πολύ χοντροκομμένος, δεν ξέρω αν φαίνεται, θα το δείξω σε λίγο. Αυτό μπαίνει έτσι και παίρνει γύρω στα 16 γραμμάρια, 2 σκούπ δηλαδή περίπου. 2 σκούπ γεμάτα τα παίρνει. Δεν χρειάζεται πάτημα και τέτοια, δεν είναι εσπρέσο. Απλά ίσιο μα θέλει. Θα διαβάλω λίγο παραπάνω. Θέλει χοντρό τον καφέ κομμένο, γιατί αν δεν είναι χοντρός δεν αναπτύσσει πολύ μεγάλη πίεση και δεν κάνει καλή... για να φανεί, μισό λεπτό. Για να φανεί το κόψιμο. Είναι λίγο πιο χοντρός από γαλλικό. Και τώρα το κλείνουμε. Έχουμε ήδη το βραστό νερό. Έχουμε ήδη βράσει νερό εδώ πέρα και ρίχνουμε το νερό μέσα. Έχει 3 γραμμούλες μέσα, τις δείξω κιόλας, 4 βασικά. Το 1, η γραμμούλα αυτή εδώ το 1, άμα το γεμίσουμε μέχρι εδώ βγάζει ένα ποτήρι. Το μισό βγάζει μισό ποτήρι, το 1 τέταρτο και το 3 τέταρτα της κούπας. Όσο πιο πολύ, δηλαδή στο 1 είναι πιο ελαφρύς. Όσο πηγαίνουμε προς τα αριστερά είναι πιο βαρύς. Οπότε εγώ τώρα θα τον βάλω περίπου στο 1 δεύτερο. Θα το γεμίσω μέχρι το 1 δεύτερο. Και τώρα αφού έχουμε βάλει το νερό, βάζουμε το καλαθάκι μέσα, το ρίχνουμε. Προσεκτικά να μην καούμε γιατί είναι βραστό το νερό. Και το αφήνουμε να κάτσει, να κατέβει και περιμένουμε γύρω στα 40 δευτερόλεπτα πριν κάνουμε οτιδήποτε. Όσο περιμένουμε να πούμε λίγο ότι η διαδικασία είναι, να δείξουμε και εδώ πώς γίνεται η διαδικασία. Βάζουμε το νερό πάνω, εκεί που λέει water, περιστρέφουμε το δαχτυλίδι που λέει control ring και ο καφές, το νερό περνάει μέσα από τον καφέ και βγαίνει από την κάτω πλευρά.
και έχουμε έτοιμο γαλλικό καφέ. Τώρα όταν περάσει ο χρόνος, το χτυπάμε λίγο, γιατί κρατάει αέρα ο κάτω, το χτυπάμε λίγο. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη διαδικασία που γίνεται το μπρου. Βάζουμε το καπάκι, το κλείνουμε καλά, το πατάμε και ξεκινάμε. Η διαδικασία που κάνουμε είναι περιστρέφουμε μία κίνηση, μισή στροφή κάθε ένα δευτερόλεπτο περίπου. Έτσι λέει μέσα στις οδηγίες. Θα μας πάρει κανένα 1,5 λεπτό να γίνει. Άμα το νιώθετε ότι σκληραίνει, σταματάμε λίγο για να εκτονωθεί η πίεση και να περάσει το νερό μέσα από τον καφέ και συνεχίζουμε. Δεν θέλει πολύ δύναμη. Είναι πολύ καλή η ποιότητα κατασκευής του. Είναι πιο καλό από τον Nano Presso που είχα δείξει σε ένα άλλο βίντεο που κάνει εσπρέσο. Είναι πιο καλή η ποιότητα κατασκευής του και είναι πιο εύχρηστο. Είναι αρκετά πιο εύχρηστο. Τώρα σιγά σιγά που μαλακώνει φτάνει στο τέλος. Τελείωσε. Και τώρα ανοίγουμε το καπάκι, να δούμε αν έχει γίνει καλά το extraction. Αν έχει γίνει καλά, πρέπει να μην έχει νερό μέσα καθόλου. Και από ό,τι βλέπουμε δεν έχει κρατήσει νερό, άρα όλο το νερό έχει περάσει από κάτω. Άρα έχει γίνει σωστά το extraction του καφέ. Σηκώνουμε και βγάζουμε. Αυτό το πλένουμε. Τα πλένουμε και γίνονται έτοιμα για την επόμενη φορά. Και τώρα έχουμε εδώ πέρα τον καφέ μας έτοιμο. Θα το βάλω και σε ένα ποτήρι να τον δείτε. Αν είμαστε στο δρόμο ή οπουδήποτε, ή κάμπινγκ ή κατασκήνωση, το κλείνουμε. Είναι αεροστεγές, δεν στάζει, δεν... Είναι πολύ ωραία η κατασκευή του. Και δοκιμασμένα κρατάει τον καφέ ζεστό για 3 ώρες περίπου. Τώρα το κούνησα και είναι ζεστό. Αυτό είναι το μηχάνημα. Είναι ωραίο σαν κατασκευή, ποιοτικό και πολύ χωρητό. Για να δοκιμάσω. Ωραίος. Είναι λίγο ελαφρύς. Ήθελε λίγο πιο ψηλό κόψιμο. Λίγο πιο ψηλό κόψιμο θέλει. Γιατί είναι λίγο ελαφρύς. Όσο πιο ψηλά κόβουμε τον καφέ, τόσο πιο δύσκολο είναι η περιστροφή και τόσο πιο αργά πρέπει να γίνεται, γιατί δυσκολεύεται το νερό να περάσει από μέσα. Αλλά αυτό θέλει λίγες δοκιμές για να βρείτε το σωστό τέτοιο. Αξίζει πάντως σαν gadget και κάνει και σχετικά καλό καφέ αν βρείτε το κόψιμο το σωστό. Αυτά.